Τα απόνερα της κομματικής πειθαρχίας φαίνεται πως συνεχίζουν να προκαλούν αναταράξεις στον ΣΥΡΙΖΑ με στελέχη όπως τον διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος Γιώργο Τσίπρα να εκφράζει ανοιχτά τον προβληματισμό του για το επίμαχο νομοσχέδιο με αιχμή το θέμα της παρένθετης κοίησης. Μπορεί να υπάρχουν προβληματισμοί ποια θέματα. Και εγώ έχω προβληματισμό για το θέμα της παρένθετης κοίησης. Ναι. Να δούμε το νομοσχέδιο πρώτα. Θα σας πω και δικό μου προβληματισμό και πιθανώς είναι και σε άλλους βουλευτές. Αφορά ειδικά το θέμα της παρένθετης κοίησης, όχι από την άποψη του αν θα είναι ίση αυτού που είναι σε ετερόφιλο ζευγάρι ή άλλοι, αλλά ακόμη και το υπάρχουν νομικό πλαίσιο. Είναι αν υπάρχει ένα πλαίσιο που να εξασφαλίζει ότι δεν θα υπάρχει εμπόριο. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Το ενδεχόμενο να βρέφος. Απέναντι στη γραμμή της κομματικής πειθαρχίας στέκεται και ο βουλευτής Γιάννης Αρακιώτης. Δεν συμφωνώ με την κομματική πειθαρχία για ένα νομοσχέδιο το οποίο δεν το έχουμε δει. Και γιατί δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στον κύριο Πρωθυπουργό. Άρα, χωρίς να έχουμε δει κάποιο νομοσχέδιο, δεν μπορούμε να λέμε αν θα το υπερψηφίσουμε, θα το καταψηφίσουμε ή όχι. Είμαστε οι τελευταίοι οι οποίοι θα πρέπει να δώσουμε τα διαπιστευτήριά μας. Ενστάσεις για το νομοσχέδιο των ομόφυλων ζευγαριών διατυπώνονται και στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, όπου όμως δεν έχει τεθεί κομματική πειθαρχία στα μέλη της. Μια αποστροφή του βουλευτή Λέσβου Παναγιώτη Παρασκευαίδη, που είναι αντίθετο στην νομοθετική ρύθμιση και τάσεται υπέρ ενός δημοψηφίσματος, άνοιξε νέο μέτωπο μεταξύ Μαξίμου και Χαριλάου Τρικούπη. Υπάρχουν τόσα ετερόφιλα ζευγάρια που θέλουν παιδιά. Γιατί δεν τα δίνουν και πρέπει να τα δώσουν στα ομόφυλα? Το πρότυπο του παιδιού, το πρότυπο του παιδιού θα είναι το ομόφυλο και θα τα διοδηγήσουμε στην ομοφυλοφιλία. Αυτό είναι δήλωση που παραπέμπει στις χειρότερες μέρες της άκρας δεξιάς και γενικότερα των άκρων. Περιμέναμε μία, τουλάχιστον για να μην πω κάτι περισσότερο, μία ξεκάθαρη καταδίκη. Οι απόψεις του κύριου Παρασκευαίδη, όπως εκφράστηκαν σε συνέντευξή του, δεν απηχούν σε καμία περίπτωση τις θέσεις του κόμματος. Ας δουν στην κυβέρνηση τα του οίκου τους και τις αντιρρήσεις που εκφράζουν δεκάδες βουλευτές και ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Εδώ περιμέναμε, κύριε Πιέρο, μία εβδομάδα από τον κύριο Ανδρουλάκη, μία εβδομάδα μετά τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στην ΕΡΤ, να μας πει ποια είναι η θέση του κόμματός του. Ευτυχώς είπε ότι θα υπερψηφίσει επί της αρχής και αυτό είναι ένα θετικό βήμα. Ας ενημερώσουμε τον κύριο Μαρινάκη ότι ήδη από την προηγούμενη Τετάρτη, στο πλαίσιο της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής του Open και πριν τοποθετηθεί δημόσιο ο Πρωθυπουργός, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης είχε δηλώσει ότι αποτελεί προγραμματική θέση του κόμματος η θεσμοθέτηση του πολιτικού γάμου των ομόφυλων ζευγαριών και πως η προστασία των συμφερόντων των παιδιών θα είναι γνώμονας για την πτυχή της τεχνοθεσίας. Είναι λυπηρό ο κύριος Μαρινάκης να επιλέγει τη διαστρέβλωση της πραγματικότητας ως τα πολιτικά του διαπιστευτήρια. Εμάς η θέση μας είναι τώρα και πολλά χρόνια στο πρόγραμμά μας η θεσμοθέτηση του πολιτικού γάμου των ομόφυλων ζευγαριών. Το μεσημέρι συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, όπου θα συζητηθεί και η στάση που θα κρατήσει το κόμμα.